Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Σήμερα είναι Τετάρτη, 12 Ιουλίου του 2017. Θέλω για μια ακόμη φορά να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν και στην χθεσινοβραδινή εκπομπή που ξεκινήσαμε. Αυτές τις μέρες, όσοι βλέπετε Blue Sky θα με βλέπετε πολύ. Δεν βλέπετε μόνο το Σαϊτανίδη, που διαφημίζει τους ανεμιστήρες και τα άλλα αντικείμενα. Καλό είναι να τα βλέπετε και αυτά, γιατί οι ανεμιστήρες χρειάζονται με τη ζέστη που υπάρχει. Αλλά θα βλέπετε και εμένα αρκετά. Εγώ δεν διαφημίζω τίποτα. Εγώ δεν εκπροσωπώ τίποτα παρά μόνο τον εαυτό μου και τις απόψεις μου. Αλλά χαίρομαι διότι οι απόψεις μου βρίσκουν πρόσφορο έδαφος σε εσάς. Χαίρομαι γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί από τους φίλους και τις φίλες που παρακολουθούν τις εκπομπές μου που συμφωνούν μαζί μου και με ενθαρρύνουν στην προσπάθεια που καταβάλω να επικρατήσουν κατά το δυνατόν η λογική, η αλήθεια, το αυτονόητο που έχει πάψει να είναι αυτονόητο σε αυτή την χώρα που μαστίζεται από την παραφροσύνη και τον παραλογισμό. Και το ψέμα. Τι ψέμα. Τι ψέμα. Πόσο ψέμα υπάρχει και κυκλοφορεί σε αυτή τη χώρα. Πόσο απίθμενο ψέμα. Πρέπει να πω ότι στη χθεσινοβραδινή εκπομπή βγήκανε αρκετοί τηλεθεατές, πάρα πολλοί είπανε και σοβαρά πράγματα. Υπήρξαν υψηλού επίπεδου τηλεθεατές. Βέβαια, άκουσα και σαχλαμάρες. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε τις σαχλαμάρες. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μία αντίληψη πεπερασμένη και οι οποίοι πείθονται από τη συνωμοσιολογία που κυκλοφορεί. Μου έκανε εντύπωση ιδιαίτερα όμως. Γιατί είναι άλλο πράγμα η συνωμοσιολογία και άλλο πράγμα η επίθυμενη βλακεία. Βγήκε χτες ένας κύριος, ο οποίος προσπάθησε να μας πείσει ότι με το αεροπλάνο που ήρθε ο Καραμαλής από το Παρίσι στις 23 Ιουλίου το βράδυ του 1974, πριν από 43 χρόνια, ότι μέσα στο ίδιο αεροπλάνο που του είχε διαθέσει ο τότε πρόεδρος της Γαλλίας, ο Ζισκάρ Ντεστέν, ήταν συνεπιβάτης του ο Γιωτόπουλος, ο γνωστός και καταδικαστής ως αρχηγός 17 Νοέμβρη. Επέμενε μάλιστα αυτός ο κύριος. Το είχα λέει διαβάσει στο ίντερνετ. Αν δεις τι διαβάζουν, τι γράφονται στο ίντερνετ, ένα από τα μεγαλύτερα θέματα του ίντερνετ σήμερα είναι η ασυδοσία του, τα fake news, τα ψεύτικες δίθεν ειδήσεις και τα hoaxes, η παραφροσύνη που επικρατεί μέσα στο ίντερνετ. Ο καθένας αναρτά στο ίντερνετ ό,τι βλακεία θέλει, ό,τι ψέμα, ό,τι παραφροσύνη, που δεν παραπεί ότι έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, αλλά υπάρχει πολλοί κόσμος που πείθεται. Να σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Χθες το βράδυ, χθες το απόγευμα, ήμουν σε μια παρέα καλών φίλων εδώ στο Ηράκλειο, που είναι κοντά στο σταθμό μας, σε ένα καφέ που έχουν ανοίξει νέοι άνθρωποι, όλοι τους επιχειρηματίες, όλοι τους επιστήμονες, πολιτικοί, μηχανικοί και δικηγόροι, και οι οποίοι προφανώς δεν έχουν πια τόσες δουλειές σε αυτό το επάγγελμα και κάνανε καφέ μπαρ. Κάθεσα μαζί τους και πιάναν καφέ και ο πατέρας ενός εξ αυτών που ήταν εκεί μου ανέφερε την περιβόητη δήθεν δήλωση του Μακαρίτη Χένρι Κίσιγκερ ότι δήθεν θα στερήσουμε, τη θυμάστε, την είχε αναφέρει η Λιάνα Κανέλη, την είχε γράψει σε ένα περιοδικό που έλεγε κάποτε η Νέμεσης, το έλεγε το περιοδικό αυτό, ότι δήθεν ο Κίσιγκερ είχε βάλει πώς θα καταστρέψουμε τον ελληνισμό. Αυτό το άρθρο δήλωση του Κίσιγκερ δεν υπήρξε ποτέ. Ήταν εντελώς κατασκευή. Εντελώς, δεν υπήρξε ποτέ, 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 ποτέ. Κι όμως, επειδή το έγραψε η Κανέλη σε αυτό το περιοδικό του Νέμεσης, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος σήμερα που το πιστεύει σαν πραγματικότητα. Είναι πάρα πολύ εύκολο να πιστέψεις σε ένα ψέμα όταν αυτό το ψέμα επαναλαμβάνει συνέχεια. Ο Γιώζεφ Γκέμπελς, ο αρχιτέκτονας, ο υπουργός προπαγάνδας του Χίτλερ, έλεγε κάτι το οποίο φαίνεται σωστό. Ότι όσο πιο μεγάλο είναι το ψέμα που λες και όσο πιο πολλές φορές το επαναλαμβάνεις, τόσο πιο πιστευτό θα γίνεται. Γιατί ο κόσμος όταν ακούει ένα ψέμα συνέχεια και μάλιστα ένα κολοσιαίο ψέμα όπως είναι αυτή η δήλωση δήθεν του Κίσιγκερ, το πιστεύει, το ενστερνίζεται. Λοιπόν, σας επαναλαμβάνω,
επειδή θα το έχετε ακούσει κι εσείς. Όλη αυτή η ιστορία με τον δηλώσεις Κίση και πώς θα καταστρέψει τον ελληνισμό είναι εντελώς κατασκευή. Δεν υπάρχει τίποτα σχετικό. Τίποτα, τίποτα. Είναι εντελώς ψέμα. Εντελώς ψέμα. Όμως είμαι βέβαιος ότι αρκετοί που με ακούτε αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι είναι αλήθεια. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Γιατί το ακούσατε τόσες φορές. Το είπε και η Κανέλη, η οποία Κανέλη έχει πει αν έχει πει ψέματα και η Κανέλη. Μύθους και φαντασιώσεις, άνευ προηγουμένου. Έτσι. Το έχετε πιστέψει. Το έχετε πιστέψει. Αυτή είναι αλήθεια. Απλώς δεν είναι αλήθεια. Το ίδιο είναι και αυτή η παλαβομάρα που άκουσα χθες. Ότι με το αεροπλάνο του Ζισκάρ Ντεστέν, του πρόεδρου της Γαλλίας, που έφερε τον Καραμαλή και τη συνοδεία του στην Αθήνα στις 23 Ιουλίου του 1974, όταν έγινε η μεταπολίτευση, στο ίδιο αεροπλάνο μέσα επέβαινε και ο Γιωτόπουλος. Πέραν του ότι είναι προδήλως παρανοϊκό, για ποιο λόγο να πάει ο Γιωτόπουλος μαζί με τον Καραμαλή, το δεξιό Καραμαλή, να είναι στο ίδιο αεροπλάνο και πώς είχα σχέση ο Καραμαλής με τον Γιωτόπουλο, πέραν του ότι είναι παρανοϊκό. Πέραν αυτού, γιατί αν ήθελε πες να τον κουβαλήσει εδώ πέρα για να παίξει το ρόλο της 17 Νοέμβρη, πρώτη φορά το ακούω αυτό ότι η 17 Νοέμβρη υποστηριζόταν από τους Καραμαλικούς, αυτό δεν έχει υποθεί ποτέ άλλοτε, έτσι, ποτέ άλλοτε, το ακούσαμε και αυτό. Πέραν αυτού, λογικά θα μπορούσε να γίνει, γιατί αν το φέρει την ίδια μέρα που ερχόταν εδώ, που όλα τα φώτα της δημοσιότητας ήταν επικεντρωμένα πάνω του, και να τον έφερε την επόμενη μέρα με το αεροπλάνο της γραμμής. Γιατί, για να μην τον πάρει κανείς είδηση. Εκείνο το βράδυ της 23 Ιουλίου του 1974 έχει εξηχθεί όλος ο κόσμος στους δρόμους. Θα το θυμάστε. Οι παλιότεροι δεν μπορεί να μην το θυμάστε. Όλοι οι φωτογράφοι ήταν στο αεροπλάνο. Και υπάρχουν όλοι που βγήκαν από το αεροπλάνο καρέ-καρέ. Ποιος βγήκε, καρέ-καρέ. Οι μόνοι που συνεπέβαιναν με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή σε εκείνο το αεροπλάνο ήταν ο Τάκης Ολαμπρίας και ο Μιχάλης Ολιάπης, κανείς άλλος. Που ήταν οι στενότεροι συνεργάτες του εκείνη την εποχή. Κανείς άλλος. Όμως ο κύριος που πήρε χθες το βράδυ τηλέφωνο το πίστευε σαν γεγονός. Δεν υπήρχε τρόπος να το αλλάξεις. Τι να κάνω, τη βλακεία δεν μπορώ να την καταπολεμήσω. Η βλακεία είναι ανίκητη. Αν πιστεύεις ότι υπάρχουν νεφελίμ και ελοχίμ και οι Έλληνες κατάγονται από τους Έλ, όπως σου λέει ο Λιακόπουλος, και ότι θα μας σώσουν οι Έλ που θα έρθουν από τον Α του Κεντάβρου και τέτοιες παραβομάρες, τι να κάνω. Η παλαβομάρα είναι πανίσχυρη. Η παλαβομάρα είναι πανίσχυρη, τα ψυχιατρία είναι γεμάτα από ψυχοπαθείς και οι κοινωνίες μας είναι γεμάτες από ψυχοπαθείς που δεν έχουν θεραπευθεί σε ψυχιατρία. Δεν μπορώ να αντιμετωπίσω την ψυχοπάθεια και την παραφροσύνη. Εκείνο που προσπαθώ όμως να σας πω σε αυτούς τους ανθρώπους που συνεχίζουν να σκέπτονται λογικά και που προσπαθούν να κάνουν λογικές και σκέψεις, να έχουν ένα συλλογισμό, ένα λογικό συλλογισμό. Μην πιστεύετε ό,τι διαβάζετε και ό,τι ακούτε. Να προσπαθείτε να το τεκμηριώνετε αυτό το οποίο διαβάζετε και ακούτε. Αλλιώς πέφτετε θύματα κι εσείς της προπαγάνδας. Της προπαγάνδας που αναπτύσσεται από διαφόρους. Στη γραμμή Γκέμπελς. Ο Γκέμπελς είχε πει αυτό, το επαναλαμβάνω, όσο μεγαλύτερο είναι το ψέμα που λες. Και όσο πιο πολλές φορές το λες, τόσο πιθανότερο είναι να το πιστέψει ο Κοσμάκης. Και αυτό κάνουν κατά καιρούς, ιδίως τα πιο αυταρχικά καθεστώτα, οι πιο αυταρχικές κυβερνήσεις, οι πιο αυταρχικοί πολιτικοί. Ένα δεύτερο θέμα, το οποίο θα ήθελα να θίξω σήμερα, θα βγάλουμε και τηλεφωνικές επικοινωνίες στον αέρα και τώρα και το βράδυ, είναι αυτό που αφορά την επιστράτευση από τον κύριο Τσίπρα της κυρίας Θάνου, της κυρίας Βασιλικής Θάνου. Πολύ σωστά μια κυρία χθες το βράδυ πήρε τηλέφωνο και είπε ότι ποτέ στην ιστορία της Ελλάδος ένας συνταξιοδοτηθής πρόεδρος ανωτάτου δικαστηρίου όπως είναι η κυρία Θάνου δεν προσελήφθη την επομένη της συνταξιοδότησής της ως νομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού. Γιατί άλλο πράγμα πρέπει να είναι η δικαιοσύνη και άλλο πράγμα πρέπει να είναι η πολιτική, η κυβέρνηση, τα κόμματα. Η δικαιοσύνη πρέπει να κρατιέται μακριά από κόμματα. Οι κυβερνήσεις προέρχονται από κόμματα.
οι δικαστές δεν πρέπει να προέρχονται από κόμματα. Υπόθηκε ότι ο κύριος Παναγιώτης Πικραμένος διετέλεσε ένα διάστημα νομικό σύμβουλος του τότε Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Είναι ακριβές. Ο κύριος Παναγιώτης Πικραμένος όμως εκείνη την εποχή δεν ήταν πρόεδρος ανωτάτου του δικαστηρίου, ήταν εν ενεργεία και αποσπάστηκε στο γραφείο του κυρίου Μητσοτάκη ως Πρωθυπουργού για συγκεκριμένους λόγους. Γιατί είχε σε συγκεκριμένα νομικά θέματα είχε μια ιδιαίτερη γνώση. Ως εν ενεργεία δικαστικός. Αποσπάστηκε. Δεν είχε συνταξιοδοτηθεί ως πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας και δεν δημιούργησε πολιτική καριέρα μετά τη συνταξιοδότησή του από τη θέση του Προέδρου Ανωτάτου Δικαστηρίου. Ποτέ μέχρι τώρα, πρόεδροι και εισαγγελείς Ανωτάτων Δικαστηρίων δεν έχουν ακολουθήσει πολιτική καριέρα, αφού συνταξιοδοτήθηκαν. Ποτέ. Η πρώτη που το κάνει είναι η κυρία Φάνου. Γιατί το κάνει? Ενδεχομένως για αυτό που είπε ένας άλλος τηλεθεατής χθες που βγήκε στον αέρα. Όταν ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος διαφωνεί με τις αποφάσεις των δικαστηρίων, είπε το περιβόητο, το καλό το παλικάρι ξέρει και άλλο μονοπάτι. Και το άλλο μονοπάτι, το καλό μονοπάτι, είναι προφανώς η κυρία Φάνου. Δεν το ξέρω. Δεν αποκλείεται όμως αυτό να έχει στο μυαλό του ο κύριος Τσίπρας. Σας βεβαιώ όμως, αγαπητέ κύριε Τσίπρα, ότι αν περιμένετε από την κυρία Φάνου να σας κάνει περίεργες δουλειές στη δικαιοσύνη, έχετε αποτυχεί ήδη. Η κυρία Φάνου, με τον τρόπο που συμπεριφέρθηκε ως πρόεδρος του Αρείου Πάγου, έχει αποξενώσει σε μεγάλο βαθμό τον Άριο Πάγο και έχει στρέψει μεγάλο μέρος του δικαστικού κόσμου εναντίον της. Συνεπώς, αν περιμένετε περίεργες δραστηριότητες εκ μέρους της κυρίας Φάνου, το αποκλείω να μπορεί να τις επιτελέσει. Δεν το νομίζω. Και ελπίζω και εύχομαι η ίδια η κυρία Φάνου να αρνηθεί να κάνει τέτοια πράγματα που δεν ταιριάζουν σε έναν πρώην πρόεδρο ανωτάτου δικαστηρίου και μάλιστα του Αρείου Πάγου. Είμαι βέβαιος ότι η κυρία Φάνου θα κρατήσει, έστω παράλληλα τα όσα άκουσε αυτές τις μέρες, θα κρατήσει την προσωπική της αξιοπρέπεια και δεν θα αναμειχθεί σε περίεργες υποθέσεις. Ο ρόλος της θα είναι, παρά το Πρωθυπουργό, καθαρά νομικός, νομικών συμβουλών και τίποτα παραπάνω. Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση αυτή έχει προσπαθήσει να κάνει παρεμβάσεις στον τρόπο που εκδίδονται οι δικαστικές αποφάσεις. Γιατί πολλές από τις δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται δεν την βολεύουν, δεν τη συμφέρουν. Είναι καλές οι δικαστικές αποφάσεις? Συμφωνείτε με τις δικαστικές αποφάσεις? Όχι. Σε πάρα πολλές από αυτές τις δικαστικές αποφάσεις ούτε εμένα μου αρέσουν. Σε πάρα πολύ κόσμο δεν αρέσουν κάποιες δικαστικές αποφάσεις. Σε κάποιον άλλον αρέσουν, σε κάποιους δεν αρέσουν, σε κάποιους συμφωνούν, σε κάποιους διαφωνούν. Είναι μοιραίο αυτό να συμβαίνει. Τα δικαστήρια αποτελούνται από ανθρώπους. Οι άνθρωποι έχουν προβλήματα από μόνοι τους. Δεν είναι θέσφατο, δεν είναι η θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν οι δικαστικές αποφάσεις. Είναι στηρίζονται σε ανθρώπινες επιλογές. Οι ανθρώπινες επιλογές εκ των πραγμάτων έχουν πολλά μειονεκτήματα. Δεν είναι λοιπόν Ευαγγέλιο οι δικαστικές αποφάσεις. Αλλά δεν υπάρχει και τίποτα άλλο για να τις αντικαταστήσουμε. Εάν δεχθούμε ότι αν αφιζητούμε κάθε δικαστική απόφαση και τη θεωρούμε αντίθετη προς το λαϊκό συμφέρον ή προς το κοινό περί δικαίου αίσθημα των Ελλήνων, τότε μοιραία θα καταργήσουμε τα δικαστήρια. Και αυτός που θέλει και αυτός που γοητεύεται από ένα τέτοιο ενδεχόμενο, την κατάργηση των δικαστηρίων, την κατάργηση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, είναι συνήθως η κυβερνητική εξουσία. Και αυτό, ειλικρινά, είναι ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Ο Στάλιν δεν ήθελε ανεξάρτητα δικαστήρια. Ο Χίτλερ δεν ήθελε ανεξάρτητα δικαστήρια. Οι δικτάτορες παντού στον κόσμο δεν θέλουν ανεξάρτητα δικαστήρια. Τα ανεξάρτητα δικαστήρια με όλα τους ελαττώματα και με όλα τους τα προβλήματα είναι προτιμότερα από το να μην υπάρχουν καθόλου. Κατανοητό αυτό? Χθες με τον συνάδελφο τον Γιάννη Στρατάκη που ήταν εδώ στην εκπομπή τη βραδινή, είχαμε και μια διαφωνία σε ό,τι αφορά το. Γιατί υπεστήριξε ο κύριος Στρατάκης, ο συνάδελφος, ότι θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός από τα δικαστήρια του κοινού περί δικαίου αισθήματος. Εγώ του τόνισα για μια ακόμη φορά. Ποιος καθορίζει το κοινό περί δικαίου αίσθημα? Ποιος το καθορίζει? Ποιος?
αυτή μια περιραίουσα ατμόσφαιρα. Ποια περιραίουσα ατμόσφαιρα, ποιος το λέει? Οι δημοσκοπήσεις, πρέπει να τις βάζουμε σε δημοσκοπήσεις. Αν είναι δημοσκοπήσεις, τότε θα πρέπει να περνάμε από δημοσκόπηση κάθε δικαστική απόφαση. Η κυβέρνηση, γιατί να το ορίζει, γιατί το ορίζει η κυβέρνηση. Από ποιος που η κυβέρνηση θα πρέπει να ορίζει ποιο είναι το κοινό περί δικαίου αίσθημα? Ο υπουργός, ο πρωθυπουργός? Άρα τότε δεν θα υπάρχει ανεξαρτησία δικαιοσύνης. Ο μόνος που μπορεί να το ορίσει είναι τα ίδια τα δικαστήρια και επί τη βάση του συντάγματος και των νόμων του κράτους. Κανείς άλλος. Διότι με την ίδια λογική, θα το πω κάτι πολύ απλό. Το κοινό περί δικαίου αίσθημα αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις, λέει ότι η κυβέρνηση Τσίπρα-Καμένου έχει αποτύχει. 84% των Ελλήνων την καταψηφίζει, σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις. Και πάνω από το 85% την θεωρεί αποτυχημένη. Υπό την έννοια αυτή, εάν σεβόταν το αίσθημα του λαού η κυβέρνηση Τσίπρα-Καμένου, θα έπρεπε ήδη να έχει υποβάλει την παραίτησή της και να έχει προχωρήσει στις εκλογές. Δεν το κάνει. Άρα παραβιάζει το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Το παραβιάζει. Αν το παραβιάζει, το Συμβούλιο της Επικρατείας, γιατί έβγαλε μία απόφαση σύμφωνα με το Σύνταγμα, τότε πόσο μάλλον μια κυβέρνηση η οποία είναι βέβαιον από τις δημοσκοπήσεις ότι έχει χάσει τη λαϊκή στήριξη. Έχει χάσει τη λαϊκή υποστήριξη. Γιατί δεν προβάλλει την παραίτησή της? Γιατί ο κύριος Πολάκης δεν λέει τίποτα γι' αυτό? Α, λέει, τότε εμείς δεν πιστεύουμε τις δημοσκοπήσεις. Αλλά μπορεί ο κύριος Πολάκης, ο οποίος είναι μια μικρή, ελάχιστη μειοψηφία του ελληνικού λαού, να εκφράζει το κοινό περί δικαίου λαϊκό αίσθημα. Κάτι δεν πάει καλά, λογικά. Κάτι δεν πάει καλά, λογικά. Γι' αυτό λέω, φίλες και φίλοι, ότι σε αυτή τη χώρα επιτέλους πρέπει κάποτε να σοβαρευτούμε και να σκεφτόμαστε λογικά προς όφελος της πατρίδας. Τα κόμματα, τα δικαστήρια, οι πολιτικοί, όλοι μας, οι δημοσιογράφοι, υπάρχουν για να υπηρετούμε υψηλότερες από εμάς αξίες. Την ίδια την πατρίδα, το δίκαιο, τη δικαιοσύνη, το ήθος, την ιστορία της πατρίδας μας, το μέλλον της πατρίδας μας, τις αξίες της πατρίδας μας. Γι' αυτό υπάρχουμε όλοι μας. Αυτό πάρα πολλές φορές, δυστυχώς, όλοι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο το ξεχνάμε. Το ξεχνάμε διότι δεν μας βολεύει. Και προτιμούμε να υπηρετούμε το προσωπικό συμφεροντάκι της στιγμής. Δεν είναι ακριβές. Δεν είναι και δεν πρέπει να είναι. Και δεν είναι και σωστό. Πάνω απ' όλα είναι λάθος. Έρχομαι τώρα... Α, τι θυμήθηκα. Θα σας το πω. Εδώ, όπως ξέρετε, μέσω του Blue Sky υπάρχουν διάφορα προϊόντα τα οποία πωλούνται στους ανθρώπους όπως ανεμιστήρες που θέλουν να τα αγοράσουν. Καφεστίες, ανεμιστήρες, κρέμες, αλόι. Πολλά προϊόντα πωλούνται εδώ μέσω του σταθμού. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα που συμβαίνει σε πάρα πολλούς σταθμούς πλέον της χώρας, διότι δυστυχώς η διαφήμιση που ήταν το μοναδικό έσοδο των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών μέχρι σήμερα έχει πέσει πολύ χαμηλά λόγω της τρομακτικής οικονομικής καχεξίας που υπάρχει. Αυτή τη στιγμή ο δικός μας ο χώρος των μέσων ενημέρωσης έχει πληγεί σε μεγάλο βαθμό, τεράστιο βαθμό, εξαιτίας αυτού του γεγονότος. Της πολύ μεγάλης μείωσης της διαφήμισης. Και γι' αυτό και οι αμοιβές των εργαζόμενων στα μέσα ενημέρωσης έχουν πέσει στον αδύρ, πολλές από τις επιχειρήσεις έχουν χρεοκοπήσει, άλλες δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, ελάχιστες μπορούν να κρατηθούν, με μειώσεις όμως σημαντικές των αμοιβών των εργαζομένων. Η μόνη που συνεχίζει να συμπεριφέρεται σαν να μην συμβαίνει τίποτα είναι η ΕΡΤ. Η ΕΡΤ που έχει προσωπικό περισσότερο από όσα έχουν όλα τα κανάλια της χώρας, η ΕΡΤ η οποία επιδοτείται από τον Έλληνα φορολογούμενο μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ με 80 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Περισσότερα από ό,τι είναι το σύνολο της διαφημιστικής δαπάνης που κατευθύνεται σε όλους τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς της χώρας. Μπορείτε να το συνειδητοποιήσετε αυτό? Το κόστος της ΕΡΤ είναι σήμερα μεγαλύτερο και επιδοτείται πλήρως από τους Έλληνες φορολογούμενους από ό,τι είναι το σύνολο των δαπανών
όλων των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών της χώρας. Όλων. Περιφερειακών, θεματικών, πανελλαδικών, τα πάντα. Όλων. Και των ραδιοφώνων και των τηλεοράσεων. Είναι εξοργιστικό αν το συνειδητοποιήσει κανείς τι σημαίνει αυτό. 80 εκατομμύρια ευρώ για να συντηρείται η ΕΡΤ με τους περισσότερους εργαζόμενους από όλο τον χώρο το ραδιοτηλεοπτικό. Περίπου 3.000 άνθρωποι εργάζονται στην ΕΡΤ. Εργάζονται. Κάποιοι απλώς πληρώνονται από την ΕΡΤ, δεν εργάζονται. Κάποιοι άλλοι εργάζονται. Γιατί υπάρχουν αξιολογότατοι άνθρωποι και στην ΕΡΤ, γιατί εγώ δεν θέλω να τα ισοπεδώσω όλα. Υπάρχουν αξιολογότατοι άνθρωποι στην ΕΡΤ που δυστυχώς η κακώς εννοούμενη συνδικαλιστική νοοτροπία της ΠΟΣΠΕΡΤ δεν τους αφήνει να αποδώσουν αυτά που θα μπορούσαν να αποδώσουν και να κάνουν την ΕΡΤ που έχει τις δυνατότητες να γίνει ένα πραγματικά σπουδαίο μέσο ενημέρωσης προς όφελος του συνόλου του ελληνικού λαού, προς όφελος του ελληνισμού. Δυστυχώς, οι συνδικαλιστικές νοοτροπίες αυτών των απερίγραπτων ανθρώπων που αποτελούν την διοίκηση της ΠΟΣΠΕΡΤ, που φτιάξανε το γελιοδέστατο μνημείο των νεκρών δήθεν του αγώνα της ΕΡΤ, επικρατούν. Και αυτό είναι ο πάτος στον οποίο έχει πέσει σήμερα η χώρα. Ελπίζω αυτές οι νοοτροπίες κάποτε να καταπολεμηθούν συνολικά σε αυτή τη χώρα. Διότι αν δεν καταπολεμηθούν, τότε το μέλλον μας είναι πολύ δυσίωνο. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι τα προβλήματα των ραδιοτηλεοπτικών μέσων είναι πάρα πολύ μεγάλα. Υπάρχουν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στην καταβολή των μισθών. Πολλοί έχουν οδηγηθεί ουσιαστικό κλείσιμο, όπως είναι ο Πήγασος με τις εφημερίδες Έθνος και Ημερησία, δεν εκδίδονται πλέον. Έχουν ήδη χρεοκοπήσει το Alter, η Ελευθεροτυπία και άλλα μέσα. Στο Μέγκα, παρά το υπάρχει αυτό το ιδιότυπο καθεστώς για το οποίο δεν πληρώνονται οι εργαζόμενοι στο Μέγκα εδώ και πάνω από ένα χρόνο, πληρώθηκαν ένα μισθό τον περασμένο μήνα που ήταν ο Ιούνιος, όχι του 2017, αλλά του 2016. Είναι 13 μήνες μέσα οι εργαζόμενοι στο Μέγκα, αν μπορείτε να το φανταστείτε. Πολλά προβλήματα υπάρχουν ακόμα, διότι δεν έχει ξεκαθαριστεί το καθεστώς, δεν έχει βγει δικαστική απόφαση για να αναλάβει τις εφημερίδες Νέα και Βήμα του δημοσιογραφικού οργανισμού Λαμπράκη, του πάλι ποτέ δημοσιογραφικού οργανισμού Λαμπράκη, ο κύριος Μαρινάκης. Και άρα όλα τα θέματα είναι σε πάρα πολλούς εργαζόμενους στον χώρο των μέσων. Είναι ανοιχτά και δύσκολα, πολύ δύσκολα. Στα 31 χρόνια που είμαι επαγγελματίας δημοσιογράφος, τόσο μεγάλες δυσκολίες στα μέσα ενημέρωσης δεν έχω ξαναδεί ποτέ. Είναι ορισμένα επαγγέλματα. Όλη η ελληνική κοινωνία έχει πληγεί από την τρομακτική οικονομική κρίση και δοκιμασία που περνάμε από το 2010 και μετά. Ο χώρος όμως των media, όπως και ο χώρος της κατασκευής, της οικοδομής, έχουν πληγεί ίσως περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα επαγγέλματα, η οικοδομή και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή, τα μέσα ενημέρωσης, το έπιπλο, το ρούχο, που έχουν υποστεί τρομακτική καταστροφή. Τρομακτική. Λένε κάποιοι αμοιβές μας έχουν μειωθεί 20-30%, 40% κάποιοι άλλοι. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που δεν έχουν καμία αμοιβή ή έχουν 80 και 90% μείωση των αμοιβών και δεν τις παίρνουν και ποτέ. Το λέω αυτό για να καταλάβετε ότι τίποτα δεν είναι. Υπάρχουν τομείς που είναι πολύ χειρότερα από αυτούς που νομίζετε. Αυτό βέβαια δεν είναι δικαιολογία για την κατάσταση που επικρατεί συνολικά σήμερα στην ελληνική κοινωνία. Αντίθετα, είναι ένας λόγος ακόμα περισσότερο για να προβληματιζόμαστε. Έλεγα λοιπόν ότι ένας εδώ από τους συνεργάτες του σταθμού που μεταφέρει προϊόντα που πουλάει ο σταθμός στους αγοραστές, όπως είναι οι ανεμιστήρες που βλέπαμε, που λέγαμε προηγουμένως και που χρειάζονται αυτές τις μέρες, έτσι, κάνει πολύ ζέστη. Αν δεν έχεις ανεμιστήρα, εγώ έχω ανεμιστήρα που τον βάζω μπροστά μου, σπίτι, όταν δεν κοιμάμαι βέβαια, διότι αλλιώς δεν βγαίνει η κατάσταση. Από εδώ τον πήρα, από τον ανεμιστήρα, από αυτές τους ανεμιστήρες του Σεϊτανίδη. Λοιπόν, πήγε λοιπόν κάποια προϊόντα κάπου στο Χολαργό, νομίζω που μου είπε. Και εκεί ήταν ένα σουβλατζίδικο που ήθελα να παραγγείλει ένα σουβλάκι να φάει ο άνθρωπος. Και βλέπει τον άνθρωπο που είχε το σουβλατζίδικο να παρακολουθεί μεσημέρι. Ήτανε τέτοια ώρα αυτήν εδώ την εκπομπή. Και να σχολιάζει κιόλας και να λέει «Μπράβο Λοβέρδερ, πέσα Λοβέρδερ».
Και μάλιστα όταν ο άνθρωπος αυτός του είπε ότι με γνωρίζει, γιατί εργάζεται εδώ στο σταθμό του Blue Sky, τον κέρασε ο Σουβλατζής. Θέλω να τον ευχαριστήσω από το βάθος της καρδιάς μου και για το κέρασμα στον συνάδελφο αυτόν που μετέφερε τα πράγματα και στον ίδιο για τη συμμετοχή του την ώρα της δουλειάς του, έτσι, έβλεπε την εκπομπή και την ώρα της δουλειάς του για την συμμετοχή του σε αυτόν τον άγνωστο σε μένα, αλλά προφανώς ο ίδιος με παρακολουθεί και με γνωρίζει, στο Χολαργό. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για την αγάπη που δείχνετε στο πρόσωπό μου και κυρίως για την εκτίμηση που δείχνετε για αυτά που σας λέω. Επαναλαμβάνω, δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό το οποίο κάνω. Είναι αντιθέτως πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχεις έναν άνθρωπο απέναντί σου να σου μιλάει σε ένα μονοκάμερο όπως είναι αυτό και να σου λέει πράγματα τα οποία δεν είναι και εύκολο να υποθούν συνέχεια. Πρώτον, διότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να ασκείς κριτική στην εξουσία. Πάρα πολύ δύσκολο. Και ιδίως σε μια εξουσία που φλερτάρει με τον αυταρχισμό, όπως είναι η σημερινή κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να λες πράγματα που έχουν λογική αλληλουχία χωρίς να τα έχεις γράψει, χωρίς να τα διαβάζεις από κάπου. Όλα όσα σας λέω βγαίνουν από μέσα μου την ώρα που σας τα λέω. Δεν τα προετοιμάζω, δεν τα διαβάζω από κάπου. Σας τα λέω γιατί θέλω να είμαι γνήσιος και αυθεντικός. Ό,τι σας λέω είναι επειδή σας κοιτάω στα μάτια. Και σας λέω αυτά που πραγματικά πιστεύω και αυτά που πραγματικά αισθάνομαι επί τη βάση των διαβασμάτων, των μελετών, των απόψεων που έχω διαμορφώσει συστηματικά εδώ και δεκαετίες. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και αποτελεί για μένα μεγάλη τιμή το γεγονός ότι οι απλοί άνθρωποι, οι κανονικοί άνθρωποι του ελληνικού λαού, ενός λαού που υποφέρει και δοκιμάζεται σκληρά τα τελευταία χρόνια, κάθονται κάθε μέρα, είτε τώρα το μεσημέρι, είτε τα αργά το βράδυ, τη νύχτα που ξαναμεταδίδεται αυτή η εκπομπή, το πρωί στις 7 που ξαναμεταδίδεται, για να την παρακολουθήσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από τα βάθη της καρδιάς μου γι' αυτό, για τη δύναμη και το κουράγιο που μου δίνετε να συνεχίσω κάτι που εκ των πραγμάτων είναι από μόνο του εξαιρετικά δύσκολο. Σας βεβαιώ ότι το πιο εύκολο πράγμα που θα έπρεπε να είχα κάνει είναι να κάνω κάτι που κάνουν και άλλοι συνάδελφοι. Να έχω μια εκπομπή σαν για αυτήν εδώ, να γλύφω την κυβέρνηση, να παίρνω διαφήμιση και να έχω το δικό μου site. Θα είχα και μεγαλύτερα εισοδήματα, θα είχα και το κεφάλι μου ήσυχο, δεν θα με ενοχλούσε κανείς, δεν θα είχα κανένα πρόβλημα. Θα περνούσα μια χαρά ή τέλος πάντων καλύτερα από ό,τι περνάω τώρα και δεν δεχόμουν ούτε απειλές, ούτε έμεσες εκβιασμούς που δέχομαι δυστυχώς κάθε μέρα και μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Facebook και του Twitter από τους ανθρώπους που στηρίζουν την κυβέρνηση αυτή. Πίστευα και πιστεύω πάντα ότι στόχος και ο ρόλος ενός ελεύθερου ανθρώπου, όπως πάνω απ' όλα πρέπει να είναι ο δημοσιογράφος, είναι ο έλεγχος της εξουσίας. Είναι ο έλεγχος της εξουσίας, ιδίως μια εξουσία η οποία είναι κατά την άποψή μου, εσείς μπορεί να έχετε κάποιοι μπορεί να έχετε διαφορετική άποψη, αλλά αυτή είναι η δική μου άποψη, είναι αντίθετη προς τα συμφέροντα του τόπου, της πατρίδας μας. Αυτή είναι η δική μου αντίληψη και αυτό κάνω. Δεν είναι καθόλου μα καθόλου εύκολο αυτό το οποίο κάνω. Δικαίωμά τους. Όποιοι θέλουν έχουν δικαίωμα να με βλέπουν, να μην με βλέπουν. Και εγώ έχω δικαίωμα να δίνω το δικό μου αγώνα όπως πιστεύω ότι πρέπει να τον δίνω. Δεν παραποιώ ποτέ τα γεγονότα, ποτέ. Αν κάτι δεν γνωρίζω, σας το λέω, δεν το γνωρίζω. Γι' αυτό και δεν έχω αναφερθεί εκτενώς σε θέματα όπως είναι το Κυπριακό, γιατί δεν είμαι ειδικός σε αυτά τα θέματα. Δεν τα γνωρίζω πολύ καλά. Και γι' αυτό δεν τα αναφέρομαι σε θέματα που δεν γνωρίζω πολύ καλά. Από εκεί και πέρα, για τα θέματα που γνωρίζω, απαντώ. Και απαντώ με λογική. Προσπαθώ να χρησιμοποιώ τη λογική. Ξέρω ότι η λογική δεν είναι της μόδας στην εποχή μας. Το ψέμα και ο παραλογισμός επικρατούν. Αυτό όμως μπορούμε να το αλλάξουμε. Και αν δεν το αλλάξουμε, η χώρα θα περάσει από πολύ δύσκολες στιγμές, πολύ δύσκολες εποχές. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι χτες
ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Οικονομικών και ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος συνυπέγραψε μια επιστολή, την οποία απέστειλαν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προκειμένου στη συνεδρίασή του στις 20 Ιουλίου να εγκρίνει την συνέχιση, την παραμονή του στο ελληνικό πρόγραμμα. Η επιστολή αυτή κάνει λόγο για μια σειρά από δεσμεύσεις που αναλαμβάνει η ελληνική κυβέρνηση έναντι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Είναι πολλές οι δεσμεύσεις αυτές, κυρίως διαρθρωτικού χαρακτήρα, όπως είναι η επέκταση της απελευθέρωσης των αγορών μέσω της εργαλειοθήκης του ΟΣΑ. Υπάρχει όμως και μια άλλη ενδιαφέρουσα απόφαση, την οποία δεν τη γνωρίζανε, μα απέκρυβαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Ίσως δεν την γνώριζαν και ήδη, δεν την είχαν πει από το Υπουργείο Εργασίας, ότι πλέον είναι δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Καμένου, ότι για να γίνει μια απεργία σε οποιοδήποτε χώρο, θα πρέπει να το αποφασίζουν το 50% συν ένα, το 50% συν ένα του σωματείου των εργαζομένων. Δηλαδή, από το σύνολο των 100 εργαζομένων, πρέπει να είναι παρόντες και οι 100 και το 50, οι 51 να ψηφίζουν υπέρ της απεργίας. Αλλιώς απεργία δεν θα γίνεται. Αυτό ήταν κάτι που το απεχθάνονταν και έλεγαν σε καμία περίπτωση θα υποχωρήσουμε σε αυτό, δεν θα αλλάξουμε συνδικαλιστικό νόμο, δεν. Είχε περάσει ντούκου. Δεν το ξέραμε ότι είχε συμφωνηθεί κάτι τέτοιο. Επιβεβαιώνεται με την επιστολή των κυρίων Τσίπρα, Τσακαλώτου και Στουρνάρα που δίνεται σήμερα στη δημοσιότητα από την εφημερίδα Η Καθημερινή. Επίσης, θα πρέπει να πω ότι μέσα στην... λίγο πολύ τα γνωρίζαμε αυτά, αλλά λέγονται σαφώς και κατηγορηματικώς, μέσα στο 2017, μέχρι το Δεκέμβριο του 2017, πρέπει να έχει προχωρήσει ο επαναπολογισμός όλων των συντάξεων αφαιρώντας την προσωπική διαφορά. Μέχρι το τέλος του χρόνου, δηλαδή μέσα στους επόμενους... λιγότερο από 6 μήνες, μέσα στους επόμενους 5 μήνες. Πρέπει να έχει προχωρήσει ο επαναπολογισμός όλων των συντάξεων. Θα έχει γίνει. Δεν το ξέρω, αμφιβάλλω, αλλά θα το δούμε. Ένα τρίτο που λέγεται είναι ότι δεν θα αυξηθεί σε καμία περίπτωση ο αριθμός των συμβασιούχων και οι μετατροπές των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε ορίστου χρόνου. Το λέω αυτό γιατί ακούτε πολλές μπαλαφάρες και πολλές αχλαμάρες σχετικά με το θέμα των συμβασιούχων στο δημόσιο. Δεν ισχύουν διότι οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση έναντι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είναι διαφορετικές από αυτές που λέει ο κ. Σκουρλέτης ή από όλα αυτά τα φλιναφλήματα που λένε οι διάφοροι κυβερνητικοί βουλευτές και παράγοντες προς τους πολίτες. Δεν ισχύουν. Όλα αυτά περιέχονται στην επιστολή την οποία μπορείτε να διαβάσετε και στην εφημερίδα Καθημερινή σήμερα και στα ιντερνετικά sites και της Καθημερινής και των άλλων όπου αναδημοσιεύεται. Για να καταλάβετε σε τι πράγματα έχει δεσμευθεί η παρούσα κυβέρνηση των κυρίων Τσίπρα, Τσακαλώτου και των συντρόφων τους. Εδώ σας λέω γεγονότα. Δεν σας λέω εκτιμήσεις. Προσωπικά, συμφωνώ με αυτές τις δεσμεύσεις, με τις περισσότερες εκ των δεσμεύσεων. Όπως για παράδειγμα, για την αλλαγή του τρόπου με τον οποίο θα εξαγγέλλεται μια απεργία. Όπως για την απελευθέρωση των αγορών, σύμφωνα με την εργαλειοθήκη του ΟΣΑ. Όπως και για τον περιορισμό των συμβάσεων στον δημόσιο. Συμφωνώ. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Και δεν πρέπει να γίνει διαφορετικά. Η χώρα πρέπει να λειτουργήσει όπως λειτουργεί μια ευρωπαϊκή χώρα σήμερα. Όχι με άλλον τρόπο. Παρόλα αυτά όμως, η αριστερή φρασιολογία και η ρητορική ήταν εντελώς διαφορετική με όλα αυτά τα πράγματα που εγώ τουλάχιστον τα υποστηρίζω εδώ και χρόνια. Οι αριστεροί λέγανε ακριβώς αντίθετα. Και σήμερα αναγκάζονται ενδεχομένως υπό την πίεση των πραγμάτων και για να κρατήσουν την καρεκλίτσα τους, αναγκάζονται να κάνουν εντελώς διαφορετικά πράγματα. Το θεωρώ βαθιά ανήθικο το γεγονός να κάνεις πράγματα τα οποία είναι αντίθετα προς την πολιτική σου τοποθέτηση. Είναι ανήθικο. Είναι βαθιά ανήθικο. Ωστόσο, οι αριστεροί το δικαιολογούν αυτό με την φράση του Λένιν. Για να παγιώσουμε την εξουσία μας θα κάνουμε και βήματα πίσω. Ένα βήμα μπροστά, δύο βήματα πίσω, έλεγε ο Λένιν, μέχρι ότου παγιώσουμε την εξουσία μας. Αυτή είναι η λενινιστική αντίληψη που εμένα προσωπικά δεν την βρίσκει σύμφωνο. Είναι μια ανήθικη προσέγγιση κατά τη γνώμη μου, αλλά εσείς θα την κρίνετε και εσείς θα αποφασίσετε αν δέχεστε
αυτούς τους συμβιβασμούς και αυτή την ανακολουθία της κυβέρνησης της αριστεράς. Λοιπόν, απομένουν 15-16 λεπτά μέχρι το τέλος της εκπομπής. Εάν θέλετε και όσοι θέλετε, μπορείτε να βγείτε τώρα στον αέρα, στο 211-1860-001, που είναι το τηλέφωνο του σταθμού μας, και σήμερα και αύριο και το βράδυ θα μπορείτε να βγαίνετε στον αέρα και να λέτε τις απόψεις σας. 211-1860-001, μέχρι το τέλος της εκπομπής μας μπορούμε να βγάλουμε 5-6 τηλεθεατές, εάν το επιθυμούν φυσικά, να πούνε την άποψή τους ελεύθερα όπως κάθε τι. Όπως θα έχετε προσέξει, εγώ λέω τα πράγματα, εγώ επιτρέπω σε κάθε έναν να μιλήσει και να πει οτιδήποτε. Ακόμα και τις παλαβομάρες, τη συνωμοσιολογία που λένε ορισμένοι, την ακούω. Κατανοώ ότι κάποιοι άνθρωποι θέλουν να εκτονωθούν. Και αυτό τους το επιτρέπω, τους το αφήνω. Δεν πάω να επιβεβαιώ ότι συμφωνώ. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Επίσης θέλω να πω όμως και κάτι άλλο. Σήμερα το πρωί, ένας κύριος, τον οποίο τον γνωρίζω, μάλιστα είναι πατέρας παλιού μου συμμαθητή, μεγάλης ηλικίας άνθρωπος, μου είπε, μη θυμώνεις, μην εξεγείρεσαι, μην οργίζεσαι. Άστα, χαμηλά. Του λέω, εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν μπορώ να το κάνω γιατί έτσι νιώθω ότι υποτάσσομαι. Όποιος δεν αντιδρά, υποτάσσεται. Και εγώ δεν έχω μάθει να υποτάσσω. Μπορεί, με κλείναν φυλακή, να υποτασσόμουν κι εγώ. Αλλά εγώ δεν έχω μάθει να υποτάσσω. Εγώ αντιδρώ όταν βλέπω το παράλογο, το ψεύτικο. Το λέω και το λέω δημοσίως γιατί αυτό πιστεύω και μέχρι τώρα δεν μπορώ να πάψω να λέω αυτό το οποίο πιστεύω προς εσάς. Θα ήμουν ανακόλουθος και προς τη συνείδησή μου και προς την γενικότερη θεώρηση των πραγμάτων που έχω. Κύριε Ανδρέα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Γιάννη. Τη χθεσινή εκπομπή ή χθεσινή προχθεσινή, να μην κάνω λάθος. Δεν έχει σημασία. Ναι. Βγήκε ένας κύριος ο οποίος είπε ότι είναι κάποιες ηλικίες και όταν έγινε υποτίμηση της δραχμής τον καιρό του Μαρκεζίνη, ότι δεν υπέστη κάτι η αγορά. Θα ήθελα να και εσείς με τη σειρά σας να επισημαίνετε συνήθως ότι η δραχμή ήταν δικό μας νόμισμα, εμείς το τυπώναμε. Εκείνη την εποχή η Ελλάδα είχε μπει στην ανάπτυξη, δηλαδή φτιάχναμε καρέκλες, σεντόνια, δεν φέρναμε εισαγόμενα, τρώγαμε ελληνικά προϊόντα και αναπτύσσεται η χώρα εκείνη την περίοδο. Και γι' αυτό η αλλαγή της υποτίμησης δεν την ένιωσε, γιατί ο άνθρωπος αυτός αγόραζε ελληνικά προϊόντα, όχι εισαγόμενα. Όχι εισαγόμενα. Και θα έρθω να προσθέσω τώρα ότι η Γερμανία με τη βοήθεια του κυρίου Σιμίτη μας έδωσε το ευρώ για να γίνουμε πελάτες της Γερμανίας. Γιατί αν παραμέναμε στη δραχμή θα ήμασταν φτωχός συγγενής και δεν θα ψώνιζαμε προϊόντα από την Γερμανία. Μας βάναν λοιπόν, μας δώσαν το ευρώ που ήταν ένα ισχυρό νόμισμα για να μας το πάρουν πουλώντας μας αγαθά και έχοντάς μας για πελάτη. Διαφορετικά δεν θα ήμασταν οι φτωχοί συγγενείς και δεν θα ψωνίζαμε προϊόντα τόσο ακριβά. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Πράγματι, όταν έγινε η υποτίμηση του Μαρκεζίνη, που έγινε συγκροτημένα με απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης για λόγους ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, η Ελλάδα είχε δραχμή. Και πράγματι, την εποχή εκείνη της κυβέρνησης Παπάγου Μαρκεζίνη, η χώρα ήταν σε ανωδική τροχιά. Είχε βγει από τον εμφύλιο πόλεμο και είχε αρχίσει να παράγει. Και γι' αυτό έγινε και γι' αυτό ωφέλησε η υποτίμηση που έκανε ο Μαρκεζίνης από τις 15 δραχμές το δολάριο στις 30. Να θυμίσω όμως σε αυτόν τον κύριο που το είπε πράγματι χθες νομίζω ότι παρέμεινε για πολλά χρόνια ισοτιμία αυτή, πάνω από 20 χρόνια ισοτιμία δραχμής δολαρίου στις 30 δραχμές. Εδώ, εάν τώρα η χώρα πρώτον αλλάξει νόμισμα, γιατί δεν πρόκειται περί υποτιμήσεως, περί αλλαγής νομίσματος, θα προηγηθεί μια χρεοκοπία, γιατί δεν μπορεί να γίνει με άλλο τρόπο. Και δεν ξέρουμε πού θα είναι ο πάτος. Εάν πάλι γίνει συγκροτημένα η έξοδος από το ευρώ, η απόφαση για να ολοκληρωθεί αυτή η έξοδος θα πάρει πολλά χρόνια.
Το πιθανότερο είναι θα πάρει πάνω από 5 χρόνια. Αν γίνει συγκροτημένα σε συνεννόηση με τους εταίρους μας. Γι' αυτό είναι νομίζω άκερο το θέμα να συζητάμε περί νομίσματος. Το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας δεν είναι το νόμισμα. Το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας είναι η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας. Κυρία Βασιλική, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ήθελα να μιλήσω και εγώ, σας παρακολουθώ πάρα πολύ καιρό και να πω σε συμφωνώ και με αυτά που λέμε περί νομίσματος, ότι δεν είναι λογικό αυτή τη στιγμή να συζητάμε για έξοδο και αυτά, αλλά για ανάπτυξη. Πώς θα μπορέσουμε να έχουμε ανάπτυξη, παραγωγή, για να βγούμε από αυτή την κατάσταση. Και εμείς όλοι να φροντίζουμε να ψωνίζουμε φυσικά τα ελληνικά προϊόντα ότι παράγουμε, για να μπορέσουμε να βρούμε, να βοηθήσουμε την οικονομία μας. Τώρα ένα άλλο. Όσον αφορά η ΝΕΤ, η οποία, η ΕΤ τέλος πάντων, έκλεισε. Αλλά όταν έκλεισε, είχε έναν αριθμό υπαλλήλων. Εγώ βλέπω ότι αυτός ο αριθμός αυξήθηκε μετά που άνοιξε πάλι. Ήρθαν όλοι οι παλιοί, μπήκανε και άλλοι καινούργοι. Πράγματι. Σωστά το λέτε. Και δεν θα μπορούσα να πω ότι ας πούμε όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι σε αυτή τη μορφή που είναι μερικοί οργανισμοί. Εγώ δούλεψα την δεκαετία του 60. Πλαισιώναμε τα υπουργεία. Δουλεύαμε. Πληρώσαμε εισφορές. Και περιμένουμε και είπαμε τώρα θα έχουμε μια ανταμοιβή να περάσουμε ας πούμε και εμείς τα χρόνια της σύνταξης με ένα καλό τρόπο. Αυτό ήθελα να πω. Και να είστε καλά, κύριε Βασιλική, και το επαναλαμβάνω προς όλες τις κατευθύνσεις, γιατί κάποιοι προσπαθούν να το υποτιμήσουν αυτό το οποίο λέω, ότι δεν είναι όλοι οι δημοσιοπάλληλοι τεμπελχανάδες, οι κοπανατζίδες, οι λαμόγια. Υπάρχουν πάρα πολλοί αξιόλογοι και ευσυνείδητοι δημόσιοι υπάλληλοι, τους οποίους θυμώ και σέβομαι. Αυτό που αντιμάχομαι είναι τη δημοσιοϋπαλλητική νοοτροπία που είναι διάχυτη όχι μόνο στο δημόσιο, αλλά δυστυχώς και στην κοινωνία μας πλέον. Την νοοτροπία του δεν βαριέσαι και να το βολεύω αυτό εγώ. Αυτή η νοοτροπία πρέπει να καταπολεμηθεί από όπου προέρχεται. Δεν είναι όμως όλοι οι δημόσιοι πάλι τέτοιοι. Εγώ έχω απεριόριστο σεβασμό ιδίως για γιατρούς, νοσηλευτές στα δημόσια νοσοκομεία που σήμερα περνάνε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Και υπάρχουν ακόμα τα δημόσια νοσοκομεία μόνο και μόνο χάρη των γιατρών και των νοσηλευτών. Αλλιώς δεν υπάρχουν ούτε φάρμακα πια στα νοσοκομεία. Κάνουν διάφορους τρόπους για να μην δώσουν ακόμα και τη χημειοθεραπεία στους καρκινοπαθείς και το θεωρώ ανήθικο, βαθιά ανήθικο, να οδηγήσει ανθρώπους στο θάνατο επειδή έτυχε να είναι ακριβά τα φάρμακα για τον καρκίνο. Δυστυχώς. Αυτό συμβαίνει σήμερα στο δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο ο κύριος Πολάκης αντί να υπηρετήσει όπως θα έπρεπε, υπηρετεί άλλες καταστάσεις. Κύριε Γιώργο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Λοβέρδο. Σας ακούω. Ναι, κύριε Λοβέρδο, καλησπέρα, γιατί έκανα μια διακοπή. Αυτή η κολόνια ραντεβού το μεσημέρι κρατάει πολλά χρόνια και θα κρατήσει. Και είστε συνεχιστής του Γιώργου. Κύριε Γιάννη, έκανατε ένα λάθος. Η ΕΠΤ έκανε αύξηση επίσης στα 154 εκατομμύρια. Χθεσινά σας λέω, χθεσινά νέα. Ένα άλλο κύριε Γιάννη. Αυτό δεν το ξέρω που μου λέτε, πέφτω από το σύνεφα, είναι τεράστιο. Είναι τεράστιο το ποσό που λέτε, είναι τεράστιο. Εχθές δεν είναι δυνατόν. Εχθές κύριε Γιάννη, εχθές εγγράφτηκε. Τεράστιο. Δεν σας ακούω μόνο. Όχι, εγώ σας ακούω, απλώς λέω ότι πέφτει, δεν το ξέρω, μπορεί και να είναι όπως το λέτε, αλλά είναι αδιανόητο αυτό όπως όπου λέτε. Ναι, ναι. Το 1974, ναι. Δεν σας ακούω, σας κάνω. Εγώ σας ακούω, μιλάτε, δεν σας μιλάτε. Ωραία. Λοιπόν, το 1974, όταν μαζευτήκανε στο Καστρί υπό τον Ανδρέα Παπανδρέου, δεν σας ακούω. Δεν μιλάω. Μιλάτε ελεύθερα. Το 1974, όταν μαζευτήκαν υπό τον Αντρέα τον Παπανδρέο και τον ρωτήσανε τι κάνουμε. Γιατί σταματάτε όμως. Κάτι τη λέτε και εκεί σταματάτε. Δεν λέω τίποτα. Τίποτα δεν λέω. Το ρωτήσανε τι κάνουμε και είπε. Κύριε, θα μου φέρετε πόσοι αγράμματοι υπάρχουν, πόσοι αναλφάβητοι υπάρχουν και όταν άκουσε τα νούμερα είπε ένα και μοναδικό. Θα λέμε μόνο ψέματα.
Αυτό εφαρμόζεται και σήμερα, γιατί το ποσοστό των αναλφάβητων και των αγράμματων δυστυχώς μεγάλωσε. Όσο για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, θα σας θυμίσω κάτι. Όταν μπήκανε στη Βουλή το 1974 και είπε να έρθει η ομαλότητα, δεν θα το πλατιάσω, τους ερώτησε ότι έχω μία απορία, την αριστερά πτέρυγα. Πώς είναι δυνατόν τα λάθη και τα εγκλήματα τα δικά σας να τα φορτώνετε σε μένα χωρίς να το καταλάβω? Εγώ θα σας απαντήσω. Κακαουνάκης, ο τελευταίος δημοσιογράφος, έχει πουλήσει τη μάνα του. Παύλος Αλέπης, εχθές το βράδυ, μίλησε για τα κατορθώματα των δημοσιογράφων και τα είπε μάλιστα, γιατί είναι πολύ ευγενής, πολύ ευγενικά. Καλλιτεχνικός κόσμος, είναι Γιάννη Λοβέρδο. Όλοι αυτοί αγωνιστήκανε, ακούστε γιατί, δημοκρατικές προοδευτικές δυνάμεις του τόπου. Και εγώ που είμαι δεξιός, που είμαι περήφανος, ακούστε κύριε Γιάννη, είμαι η επάρατη δεξιά, η συντηρητική, το συντηρητικό κόσμο. Αυτό μου έχουν κάνει κύριε Γιάννη σήμερα. Να είστε καλά, γιατί να είστε καλά κύριε Γιώργο. Καλή δύναμη να έχετε. Θα ήθελα μόνο να παρακαλέσω τα ονόματα, μην θίγουμε. Μάλιστα ο Νίκος Καγαρουνάκης είναι και νεκρός πια, δεν ζει. Το τι έγινε, το τι ήταν ο Νίκος Καγαρουνάκης, το κρίνει πλέον μόνο η ιστορία. Κύριε Θόδωρε, καλησπέρα σας. Ναι, γεια σας. Χαίρομαι που μιλάω με την εκπομπή, όχι μαζί σας, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά γιατί από την περιπτώση παίρνω αφορμή από αυτό που είπατε για τα δημόσια νοσοκομεία, ότι δεν έχουν γάζες, ότι ο κύριος Πολάκης κτλ. Ξέρετε ότι εγώ είμαι επί 10 χρόνια συνέχεια, έχω ένα βαθμό αναπηρίας πάνω από 90%. Εχθές λοιπόν εντελώς τυχαία πηγαίνω σχεδόν κάθε μήνα, αλλά πήγα ας πούμε στο νοσοκομείο του Μεταξά. Αυτό δεν είναι νοσοκομείο, αυτό είναι ξενοδοχείο 5 αστέρων. Αυτά για την αποκατάσταση της αληθείας. Και θέλω να βρεθεί ένας ασθενής ο οποίος έχει φιλοξενηθεί ή έχει πάει για θεραπεία σε δημόσιο νοσοκομείο και να ισχυριστεί ότι δεν υπάρχουν γάζες, γιατροί και τι άλλη περιπτώσει μια νοσηλεία που να ανταποκρίνεται σχέση με το οικονομικό του επίπεδο. Δεύτερο πράγμα. Ξέρετε κύριε Λοβέρδο, επειδή σας παρακολουθώ επί 5-6 χρόνια, 4 δεν ξέρω, δεν έχω προσμετρήσει την υπηρεσία την οποία προσφέρετε στο Blue Sky. Έχετε πει μια φορά μια καλή κουβέντα για το ΣΥΡΙΖΑ? Ποτέ δεν έχετε πει. Μα ποτέ. Ξέρετε κάτι, επειδή είμαι και στην ηλικία των 70 ετών, οι γεωργαλάδες έχουμε γνωρίσει πολλούς στη ζωή μας και δυστυχώς εσείς κάλετε το γεωργαλά αντί πινακίου φακής. Καλημέρα σας. Μάλιστα. Ο κύριος αυτός έχει δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει. Καταρχάς, ο κύριος Γιωργαλάς, αγαπητέ κύριε, ήταν συνεργάτης του Πάνου του Καμένου. Στον Πάνο του Καμένου. Αν θέλετε να μιλήσετε για Γιωργαλά, να απευθυνθείτε στον Πάνο του Καμένου. Ο Γιωργαλάς έγραψε το βιβλίο του Καμένου «Τρομοκρατία, θεωρία και πράξη», στην οποία καταγγέλει ο Καμένος ως τρομοκράτες το μαλλιό και την Δεσία Χριστοδουλοπούλου. Για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Έτσι. Λοιπόν, Γιωργαλάς ήταν στην περίοδο της δικτατορίας. Εδώ δεν έχουμε δικτατορία. Εδώ η κυβέρνηση είναι η αριστερά. Εδώ η κυβέρνηση είναι η αριστερά και δεν έχουμε Γιωργαλάδες. Έτσι. Αν θέλετε δικτατορίες να επιβάλλετε, αλλού όχι στην Ελλάδα πια. Η Ελλάδα δεν ανέχεται άλλες δικτατορίες. Αν εσείς θέλετε να διαστρεβώνετε και να θεωρείτε ξενοδοχεία 5 αστέρων, γιατί έτσι σας λέει ο Πολάκης στα δημόσια νοσοκομεία, ισότα μία κουόντων, διότι ο κόσμος ξέρει πολύ καλά ποια είναι η κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία. Η κόλαση επί της γης είναι. Η κόλαση επί της γης. Τα τρόλ του ΣΥΡΙΖΑ δεν με αφορούν. Ο κόσμος δυστυχώς ξέρει την αλήθεια. Κύριε Νίκο, καλησπέρα σας. Γεια σας κύριε Λοβέρδο. Με ακούτε? Μια χαρά. Λοιπόν, καταρχάς, όπως μίλησε ο κύριος προηγουμένως, πέρα από τον Γιωργαλά, ο οποίος υπήρξε βέβαια, υπάρχουν και τύποι Γιωργαλά, σαν αυτόν τον κύριο ο οποίος μίλησε, κάνουν την ίδια δουλειά.
Οπότε είναι λίγο άτομο να σας κατηγορεί. Το ζητούμενο είναι για να έρθω σε ένα χθεσινό, γιατί χθες δεν μπόρεσα να επικοινωνήσω μαζί σας, σχετικά με τον Ανδρέα Παπανδρέου, επειδή του έγινε μία, πώς να το πούμε, μία πολύ ωραιοποίηση των πραγμάτων και των καταστάσεων. Συμφωνήσατε βέβαια στο μέγεθος του ηγέτη, διαφωνήσατε με την πολιτική του. Εγώ να αναφέρω για να καταλαβαίνει και λίγο ο κόσμος ένα απλό παράδειγμα. Επειδή τύχαινε να εργάζομαι στην τράπεζα και ήμουνα σε κομμάτι εξαγωγών. Υπήρχε το 1981 η εταιρεία του Φωστηρόπουλου που είχε τη Μερσέντες στην αντιπροσωπεία. Αυτή η εταιρεία λοιπόν... με ακούτε? Μια χαρά. Η εταιρεία λοιπόν ήταν εξαγωγική όσον αφορά το κομμάτι των λεωφορείων. Να φέρω ένα παράδειγμα. Τα λεωφορεία αυτά εξάγονται σε πάρα πολλές χώρες της κεντρικής Ευρώπης, για να είμαστε και ενήμεροι. Ο Ανδρέας Παπανδρέου λοιπόν ερχόμενος, αντί να στηρίξει μια ελληνική βιομηχανία η οποία είχε εξαγωγικό κομμάτι τεράστιο, έφερε τα περίφημα Ίκαρους, δεν ξέρω αν τα θυμάστε. Ναι, τα θυμάμαι. Λεωφορεία ουγγρικής κατασκευής και παραγωγής, με αποτέλεσμα να σαμποτάρουμε τις ίδιες τις εταιρείες. Το 1981 υπήρχαν δύο τεράστιες αυτοκινητοβιομηχανίες στην Ελλάδα και υπήρχαν και δύο τεράστιες βιομηχανίες ελαστικών. Φεύγοντας από εδώ, δεν πήγανε πολύ μακριά, κύριε Λοβέρδο, πήγαν απέναντι στην Τουρκία. Το ζητούμενο λοιπόν είναι ότι αν ψάχνουμε να βρούμε αιτίες για να δικαιολογήσουμε τη σημερινή κατάσταση, δεν υπάρχουν πουθενά σε κανένα σύγχρονο πολιτικό. Εγώ δεν είμαι ΣΥΡΙΖΕΟΣ, αλλά δεν φταίει και μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν φταίει και μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ απλά εξακολουθεί και κάνει πάρα πολύ καλά. Κύριε Νίκο, οι νοοτροπίες φταίνε που φτάσαμε ως εδώ. Φυσικά και δεν φταίνε μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, λίμωνο προς Θεού. Δεν το είπα και ποτέ άλλωστε αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή θα πρέπει να ανακαλύψουμε και ξεχνάει ο κόσμος, ξαναλέω, ο βασικός καταστροφέας της Ελλάδος, μιλήσανε και προγενέστερα πριν από μένα οι κύριοι και είπανε περί κακαουνάκηδες κλπ. Ας τους αφήσουμε τους πεθαμένους, ας πάρουμε τους ζωντανούς. Ένα τελευταίο, ο κύριος Παπαντονίου έβγαινε και έλεγε «Για τη δημοκρατία συνεργαζόμαστε σύντροφοι». Ευχαριστώ πάρα πολύ για σας. Να είστε καλά. Κύριε Αρά, ένα τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία σας σήμερα. Ναι, θα ήθελα να μία αυτή. Πρώτον, τα παιδιά στην Ελλάδα, όταν είναι παραμορφωμένα, δεν ξέρω, δεν υπάρχουν τα παραμορφωμένα παιδιά. Δηλαδή, με καλούς βαθμούς έχουν και βγει όλη η αλητεία τώρα και μας κυβερνάει. Και ο κύριος που είπε για το Μεταξά, εγώ πήγα στο Μεταξά και τα χάλια, δεν υπάρχουν τέτοια χάλια. Δεν υπάρχουν τέτοια χάλια στο Μεταξά. Εγώ θέλω να παρακαλέσω όσους ακούν αυτή την εκπομπή να βγουν και να μας πούνε ο κύριος που πήρε, ο οποίος προφανώς έχει σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός ο κύριος που πήρε. Να μας πούνε όσοι έχουν επισκεφθεί το Ευαγγελισμό, το Εγινήτιο, το Αρετέιο, το Λαϊκό, όποιο νοσοκομείο της Αττικής υπάρχει, να μας πούνε αν το βρίσκουν πεντάστερο ξενοδοχείο όπως ισχυρίζεται. Και εμένα με τιμωρούν γιατί τους πλήρωσα πολλά ένσημα και μου κόβουν 500 από τη σύνταξη να δώσει Φωτίου τα επιδόματα. Από πού τα δίνει Φωτίου, από τα λεφτά τα δικά μου? Και εμένα με έχει τη χειρότερη, δηλαδή δεν υπάρχει χειρότερο να είναι ασφαλισμένος άνθρωπος, να πληρώνω τους γιατρούς, να πληρώνω. Ποια υγεία μιλάνε αυτοί οι άνθρωποι, μπορείτε να μου το πείτε? Να είστε καλά κύριε Αρένα, καλή δύναμη. Επαναλαμβάνω ότι θα παρακαλούσα όποιος έχει αντίληψη ότι από δημόσιο νοσοκομείο να πάρει τηλέφωνο και στην απόψινη εκπομπή στις 10 το βράδυ να μας πει εάν όντως είναι πεντάστερα ξενοδοχεία. Είναι το Grand Resort Λαγονίση, το έχει μεταφέρει ο Πολάκης στο Μεταξά. Να είστε καλά, γεια σας.